Να ακούσουμε και τον ήχο. Έχει βγει, τον καταχειροκροτούν. Αγκαλιές. Αγκαλιές, φιλιά, συγκίνηση, φωνάζουν Άξιος, χειροκροτήματα. Στην αγκαλιά του κύριου Συρίγου, του κύριου Παπασταύρου, του γιού του. Είναι σημαντική, πολύ σημαντική αυτή η μέρα για τον ίδιο. Του συγγενών του. Ο αδελφός του τώρα θα φτάσει κοντά, ο κύριος Βαρδουλάκης, επικοινωνιολόγος. Ο αδελφός του. Λεωνάρδος Μπελέρης. Τα ξαδέλφια του είναι εκεί. Τα ξαδέλφια Μπελέρη είναι εκεί, η οικογένειά του, Βόρειο Ηπειρώτες, οι οποίοι τον αναμένουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή για αυτόν τον άνθρωπο που διώκεται τόσο άδικα από το αλβανικό καθεστώς. Είναι όλοι εκεί από ό,τι βλέπετε. Και σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη δήλωση. Πράγματι, η πρώτη δήλωση την οποία ήθελε να κάνει, ήθελε να απευθυνθεί σε όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες, εδώ, σε ελληνικό έδαφος, τα μικρόφωνα στον Φρέντι Μπελέρη, είναι η στιγμή του δικαιοσύνης του, είναι η στιγμή της ελευθερίας που απολαμβάνει, σε αυτή την πενθυμία του δόθηκε για να κοινωνικό αρτιστή, το διευθύν στο Στρασβούργο. Καλώς ήρθατε. Ας τον ακούσουμε. Είμαι χαρούμενος και συγκινημένος, το ξαναγκαλιάζω τους δικούς μου ανθρώπους. Είμαι περήφανος που πάω να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως Ευρωβουλευτής, να παλέψω να υπερασπιστώ τα δικαιώματα της πατρίδας μας και των Ελλήνων όπου και αν κατοικούν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, για την επιλογή του. Απέδειξε ότι είναι ο ηγέτης όλου του ελληνισμού και προστατεύει τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους στενούς συνεργάτες που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου σε αυτή τη ράδη της και πορεία. Η περιπέτειά μου φτάνει προς το τέλος. Ο αγώνας για δημοκρατία, κράτος δικαίου και ελευθερίες των πολιτών συνεχίζεται. Κύριε Μπελέρη, σας βλέπουμε συγκινημένο πόσο δύσκολο ήταν να περάσετε όλο αυτό το χρόνο στη φυλακή γνωρίζοντας ότι είσαστε αθώος όπως υποστηρίζετε. Δεν το υποστηρίζω εγώ, ότι είμαι αθώος, το λένε τώρα πια και οι Αλβανοί. Μου δίνει δύναμη και κουράγιο η στήριξη της οικογένειάς μου, των φίλων και μπορεί να έλεγα η πλειοψηφία των Ελλήνων. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στην Ευρώπη ποιο θα είναι. Και στους χυμαριώτες. Στους χυμαριώτες θέλω να στείλω πρώτα απ' όλα μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι. Έχουν τη μητέρα Ελλάς να τους προστατεύει. Τα δίκαιά τους, τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούν. Για την Ευρώπη, τι είναι το μήνυμα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στην Ευρώπη. Γίνεται στην Ευρώπη εκλεγμένος Έλληνας Ευρωβουλευτής. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην γίνεται σεβαστή η βούληση και η θέληση των λαών όπου και αν βρίσκονται εντός της Ευρώπης. Ακούσαμε λοιπόν ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος στέλνει το μήνυμά του, όπως είπαμε, στους απανταχού Έλληνες. Ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του και αποφάσισε να είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή με την Νέα Δημοκρατία. Έχει διπλό αγώνα, έναν στην Ευρωβουλή και επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι θα έχουμε εκ νέου εκλογές για το Δήμο Χυμάρας. Δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Όχι, όχι, όμως, αλλά θα δώσει τον δικό του αγώνα, τη δική του μάχη και εκεί. Βεβαίως, θα στηρίξει Έλληνα υποψήφιο. Ακριβώς. Εξ Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να πάρουν και πάλι το Δήμο οι Έλληνες. Ερώτημα στον Θανάση Μαριόλα για το κλίμα που επικρατεί. Έλα, Θανάση. Απίστευτη συγκίνηση. Κλάματα, φωνές, ζητοκραυγές, χειροκροτήματα, συγκίνηση, συγκίνηση και πάλι συγκίνηση. Γιατί πραγματικά οι πάντες νομίζω πιστεύουν, θεωρούν τουλάχιστον όσοι βρίσκονται εδώ και όσοι υποστηρίζουν πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο, ότι πρόκειται για μια πολιτική σκευωρία, για μια φάρσα. Μιλάμε για 382 ολόκληρες ημέρες. Αυτός ο άνθρωπος υπέστη αυτή την ζημιά εντός εισαγωγικών για 382 ημέρες. Φεύγει λοιπόν στο Στρασβούργο, επιστρέφει, εκτείει το υπόλοιπο της ποινής του και επιτέλους είναι ελεύθερος. Έτσι, το είπε και ο ίδιος, αυτή η περιπέτεια φτάνει στο τέλος της. Έκανε κουράγιο όλο αυτό το διάστημα.
Αναφέρθηκε στα πρόσωπα που στάθηκαν στο πλευρό του. Φυσικά, στην πρώτα απ' όλα η οικογένειά του, βεβαίως. Αλλά ευχαρίστησε και εμάς τους δημοσιογράφους και τα μέσα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία όλο αυτό το διάστημα δεν ξέχασαν τον Φρέντι Μπελέρη και την οικογένειά του. Δόθηκε ένας αγώνας και από όλους εμάς για αυτόν τον άδικο εγκλεισμό του στις φυλακές της Αλβανίας. Ευχαρίστησε σε προσωπικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αποδεικνύει, όπως είπε ο ίδιος, ότι είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, του πανταχού ελληνισμού. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο αγώνας του σε Ελλάδα, σε Ευρώπη και Αλβανία για δημοκρατία, κράτος δικαίου συνεχίζεται. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό το μήνυμα και μακάρι να το παλέψει αυτός ο άνθρωπος από εκεί που θα βρεθεί λίγες ώρες για να ορκιστεί. Λοιπόν, τώρα μας λες ότι έχει οριστικοποιηθεί η συνάντηση μία η ώρα με τον Πρωθυπουργό. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, στη μία δεν θα προλάβουν να βρεθούν ο Πρωθυπουργός με τον Φρέντι Μπελέρη, καθώς είμαστε λίγο με τα χρονικά διαστήματα πιεστικά. Ωστόσο, έχει οριστικοποιηθεί, θα βρεθούν. Στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να έχουμε τη συνάντηση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θανάση, θα σε παρακολουθήσουμε στο δελτίο. Και στο δελτίο. Σε λίγη ώρα.